Καλημέρα σε όλους και συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, σήμερα, 31 Δεκάτου 2018, έχουμε το πέμπτο εργαστήριο και αυτές είναι οι ασκήσεις τις οποίες θα κάνουμε. Η άσκηση λοιπόν του εργαστηρίου νούμερο 5. Αυτή την άσκηση μας ζητά να κατασκευαστεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα υπολογίζει την αριθμητική παράσταση χ στο τετράγωνο ΣΧ και θα εμφανίζει το αποτέλεσμα στο δεκαετικό και στο δεκαεξαετικό σύστημα. Όμως έχουμε και κάποιες επισημάνσεις. Θα πρέπει το πρόγραμμα να δέχεται έναν μονοψήφιο δεκαδικό αριθμό από το 0 έως το 9 και σε περίπτωση που ο χρήστης δώσει κάποια άλλη τιμή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται το συγκεκριμένη ερώτηση, το συγκεκριμένο μήνυμα. Μόλις ο χρήστης δώσει όμως έγκυρο χαρακτήρα, τότε θα εκτυπώνεται στην οθόνη, θα γίνεται ο υπολογισμός του αποτελέσματος και θα εκτυπώνεται ο διψήφιος δεκαδικός αριθμός και ο δεκαεξαδικός αριθμός. Να πούμε ότι θα έχουμε μια ενδεικτική υλοποίηση του προγράμματος. Προφανώς μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει όποιον τρόπο αυτός θέλει. Μισό λεπτάκι να ανοίξουμε το μέμιο 8086, τον emulator δηλαδή, πάνω στον οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για το πρόγραμμά μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τον εξομοιωτή δηλαδή, πάνω στον οποίο θα γράψουμε τον κώδικά μας και θα δούμε πώς λειτουργεί. Ανοίγουμε τον editor. Κάνουμε empty workspace, έτσι όπως έχουμε δει και σε προηγούμενα εργαστήρια. Λοιπόν, στην αρχή αυτό που μας αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε το template α, το οποίο template το έχουμε αξιοποιήσει, το έχουμε χρησιμοποιήσει και σε άλλες, στα προηγούμενα εργαστήρια και μπορείτε να το βρείτε στο θεωρητικό υπόβαθρο. Το αντιγράφω, θα πάμε και λίγο εντάχει, αν έχετε απορίες μπορείτε να ρωτάτε εδώ τους συνεργάτες και να σας απαντάνε. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με το template α. Τώρα, συνεχίζοντας, θα πρέπει να τοποθετήσουμε στο τμήμα δεδομένων τη συμβολοσύρα με το μήνυμα παρακαλώντας τη 0 έως 9 και θα πρέπει να τοποθετήσουμε την ετικέτα του μεταβλητή προτροπή message ή ό,τι άλλο θέλουμε. Εγώ θα το ονομάσω message 1 και θα έχει και ένα τελευταίο χαρακτήρα το δολάριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εκτυπώσουμε το μήνυμά μας, έτσι, με το αλφα-H09, ίσο 09 και το interrupt 21H. Άρα πηγαίνουμε στα δεδομένα μας. Και βάζουμε αυτό το μήνυμα. Λίγο να μεγαλώσω το παράθυρο. Λοιπόν, οπότε βάζουμε message 1, έτσι, λέω παρακαλώ δώστε αριθμό μεταξύ 0 παύλα 9 και το δολάριο για να εκτυπωθεί. Συνεχίζουμε λοιπόν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το αντίστοιχο interrupt 21H ώστε να εκτυπώσουμε το μήνυμα. Εδώ πέρα, σε αυτή τη σημείο θα πρέπει να πούμε πόσο σημαντικό είναι γενικότερα όταν γράφουμε κώδικα να αφήνουμε κενές γραμμές όταν ολοκληρώνουμε ένα μπλοκ εντολών και ειδικά εδώ στην assembly, ώστε να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τόσο εμείς όσο και κάποιος άλλος προγραμματιστής που μπορεί να δει το πρόγραμμά μας τη δομή του. Να είναι πολύ πιο εύκολο στο μάτι, πιο ευανάγνωστο. Ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε και σχόλια
με το ελληνικό ερωτηματικό, ώστε να καταλαβαίνουμε τι κάνει κάθε γραμμή. Εντάξει, εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση είναι αρκετά απλά, παρόλα αυτά θα το χρησιμοποιήσουμε για να εξοικειωνόμαστε με αυτήν την λογική. Αυτό είναι γενικότερα μια πολύ καλή τακτική για να το αξιοποιείτε σε οτιδήποτε γράφετε κώδικα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε να εκτυπωθεί το μήνυμά μας, έτσι με 21H όπως είπαμε. Άρα αυτό όπως θυμόμαστε πολύ καλά γίνεται με μια τριπλή εντολή. Μερικά κενά, το οποίο είναι η Λέα. Έτσι, Λέα DX, δηλαδή βάζω το message 1 στο DX, μου μετακινώ το 09 στο αλφα H και interrupt 21H. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μπορώ να γράψω ότι εμφανίζει το message 1. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βάλω και τα σχόλιά μου. Συνεχίζουμε, παρακάτω. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το αντίστοιχο λοιπόν interrupt 21H ώστε να κάνετε είσοδο χωρίς εμφάνιση ενός χαρακτήρα από το πληκτρολόγιο. Λοιπόν, για να γίνει αυτό, χρησιμοποιούμε το εξής. Μου το 08 στον AH και interrupt 21H. Έτσι κάνουμε εισαγωγή χαρακτήρα χωρίς την εμφάνιση. Έχω δίπλα και το σχόλιο. Ωραία. Συνεχίζουμε. Επόμενη διαφάνεια. Θα δώσουμε την εντολή σύγκρισης του αριθμού που εισάγεται με την άσκηση τιμή του χαρακτήρα 0. Εναλλακτικά μπορούμε να μετατρέψουμε τον αριθμό που εισάγαμε με την καθαρή του τιμή και να συγκρίνουμε την αριθμητική τιμή 0. Προσωπικά, πιο πολύ με βολεύει να κάνω πάντα τη μετατροπή από τον πίνακα ASCII, από την τιμή ASCII. Σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση θα πρέπει να αφαιρέσουμε σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αφαιρέσουμε από το αλφα-L το 30H. Το 30H είναι στο, δηλαδή θα κάνουμε sub, έτσι, sub το AL, 30H, δηλαδή μετατροπή σε πραγματικό αριθμό από ASCII τιμή. Όταν έχουμε πραγματικό αριθμό και θέλουμε να το μετατρέψουμε σε ASCII τιμή, τότε κάνουμε πρόσθεση, add δηλαδή. Αυτό που χρησιμοποιούμε το 30H στο 16-αδικό, το 48 στο δεκαδικό και το 11000B στο διαδικό σύστημα. Θα τα ξαναλέω για να σας τα υπενθυμίσω. Λοιπόν, στη συνέχεια, θα αποθηκεύσουμε την καθαρή τιμή του χι number, τον AL στο χι number. Το χι number όμως δεν τον έχω δηλώσει κάπου, άρα θα πρέπει να πάω στην αρχή, στα δεδομένα μου, να τον ορίσω. Μπορείτε προφανώς να τα κάνετε όλα αυτά, να ορίσετε δηλαδή τα δεδομένα segment, στην αρχή δηλαδή των δεδομένων, να μπορέσετε να δηλώσετε, αν θέλετε, όλες τις μεταβλητές. Μπορείτε όμως να... όπως μπορείτε επίσης να τα δηλώνετε και κατά τη διάρκεια. Οπότε ας βάλω εγώ όλα αυτά που χρησιμοποιώ, που θα χρειαστεί, να μην ξανά κάνω τα ίδια βήματα, προστάρει χρόνο. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ ρωτάτε, έτσι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αποθηκεύσει την καθαρή τιμή στο χι number από τον AL και συνεχίζουμε να κάνουμε τώρα την σύγκριση. Η σύγκριση λοιπόν έχω με δύο τρόπους. Ένα έχουμε το CMP που σημαίνει compare του AL, 0, το οποίο κάνει σύγκριση του 0 με τον AL. Μπορούσαμε, από κάτω έχω βάλει ένα σχόλιο, να κάνουμε compare τον AL μέσα σε εισαγωγικά το 0,
Οπότε κάνει σύγκριση του χαρακτήρα 0 με την άσκητη τιμή του. Δηλαδή, αν δεν είχαμε κάνει τη μετατροπή, το sub δηλαδή, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ πέρα, θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει το compare AL μέσα σε εισαγωγικά 0. Αυτό έγκυται στον κάθε ένα πώς θέλει να γράψει τον κώδικα του. Συνέχεια, αφού κάνουμε τη σύγκριση, δηλαδή γίνεται μια σύγκριση μεταξύ του 0 και του AL, θα πρέπει να ορίσω τι θα κάνει. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, λέω JB, που σημαίνει jump if below το JB, στο part 1. Και ορίζω που είναι το part 1. Το part 1, λοιπόν, αφού θέλω να πηγαίνει στην αρχή, θα είναι πριν από το layer, πριν δηλαδή από την εκτύπωση του μηνύματός μας. Άρα, ουσιαστικά, αυτό μας ζητά να επανέρχεται στην αρχή, ουσιαστικά, να κάνει ένα loop. Αυτό λοιπόν κάνει τη σύγκριση με το 0. Εμείς όμως είπαμε θέλουμε να είναι μεταξύ 0 και 9. Άρα θα πρέπει να κάνουμε άλλη μία σύγκριση με το 9. Ακριβώς η ίδια λογική, compare to AL με το 9 και από κάτω σας έχω, αν είναι στο πίνακα ASCII η τιμή, χαρακτήρας δηλαδή ASCII. Compare λοιπόν AL, 9 και JA τώρα, γιατί τι θέλουμε, jump if above του part 1. Έτσι. Και το στέλνει στο part 1 λοιπόν ξανά. Αν η τιμή είναι μεγαλύτερη από το 9. Άρα JB below, JA above. Δηλαδή μεγαλύτερο, μικρότερο και μεγαλύτερο. Συνεχίζουμε. Πρέπει να εκτυπώσουμε τον αριθμό στην οθόνη με το interrupt 21H και την κατάλληλη στιγμή στον AH. Και θα πρέπει να δείχνουμε στο χρήστη ότι εισάγει κάτι. Έχουμε διασφαλίσει ήδη ότι ο αριθμός σε αυτό το σημείο ανοίξει το εύρος 0 έως 9. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει για να εκτυπώσουμε τον χαρακτήρα όπως μας ζητάτε. Κάνουμε move το key number στο DL, μετατροπή σε ASCII αριθμό add. Είδατε πριν είπαμε ότι κάνουμε sub, όπου ήταν ASCII τιμή και θέλουμε να τη μετατρέψουμε σε πραγματικό. Και τώρα που έχουμε πραγματικό αριθμό, θα πρέπει να το μετατρέψουμε σε ASCII. Άρα κάνουμε add το 30H στο DL. Move το 02 στο AH και interrupt το int 21H. Στην συνέχεια στο 12 θα πρέπει να κάνουμε πολλαπλασιασμό και την πρόσθεση που ζητείται στην εκφώνηση. Έχουμε πει ότι είναι το χ τετράγωνο συν χ. Έτσι. Για να εκτυπώσουμε το δεκαδικό σύστημα, μεταφέρουμε το αποτέλεσμα στον AX και κάνουμε τη διαίρεση με το 10. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποθηκεύσουμε το πηλίκο στη δεκάδα. Όταν γίνεται λοιπόν ο πολλαπλασιασμός, έχουμε τη δεκάδα και τη μονάδα, άρα θα πρέπει να τα μεταφέρουμε, θα δούμε πώς γίνονται. Λοιπόν, αφού έχουμε κάνει, έχουμε κάνει και την μετατροπή, προχωράμε λοιπόν στον πολλαπλασιασμό. Ο πολλαπλασιασμός είναι λίγο ιδιαίτερος, σαν ιδιαίτερος, λίγο διαφορετικός, θα λέγαμε, σαν λογική, γιατί ας πούμε στο add και στο sub βλέπουμε ότι έχουμε είτε δύο καταχωρητές, είτε μεταβλητή, με καταχωρητή. Ενώ τώρα εδώ πέρα στον πολλαπλασιασμό θα δούμε κάτι διαφορετικό και θα το αναλύσουμε προφανώς. Λοιπόν, κάνουμε το h-number, τον μεταφέρουμε στον AL, κάνουμε move δηλαδή του h-number στον AL και mul, multiply, πολλαπλασίασε το h-number. Εδώ πολλαπλασιάζουμε λοιπόν τον AL με το h-number. Αυτό έχει οριστεί πιο πάνω, όπως έχουμε δει, που κάνουμε λοιπόν τον h-number, τον βάζουμε στον AL και θα πρέπει να πούμε ότι πάντα όταν κάνουμε mul το αποτέλεσμα πηγαίνει στον AX καταχωρητή. Οπότε ουσιαστικά είναι περιττό να γράψουμε AL, key number σε συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι, τον AL που αξιοποιούνται. Οπότε είναι περιττό. Γράφουμε μόνο mul το key number και αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα ότι αυτό έτσι γίνεται πολλαπλασιασμός. Το ίδιο ισχύει και για την διαίρεση. Αν δεν καταλαβαίνετε, μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες, να σας πούμε περισσότερα πράγματα για τον πολλαπλασιασμό. Και στη συνέχεια, προσθέτουμε key number στον AL, τοποθετούμε
Το αποτέλεσμα του χι number στον AL λοιπόν και θα αποθηκεύσουμε στην μνήμη το αποτέλεσμα. Έτσι. Move αποτέλεσμα, AL, αποθηκεύουμε λοιπόν το αποτέλεσμα στη θέση μνήμης. Έτσι, αφού έχουμε πει παραπάνω, να βάλουμε το χι number στον να προσθέσουμε τον AR. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κάτω. Βάζουμε το αποτέλεσμα στο DH, DH στον AL και, και βάζουμε το 0 στο AH. Τώρα, για να κάνουμε την διαίρεση, αυτό που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη διαίρεση θα χρησιμοποιούμε όλα αυτά. Λοιπόν, θα κάνουμε D, το deck number, διαίρεση του αποτελέσματος λοιπόν με το 10. Βάζουμε τον AL στο deck δεκάδα και το AH στο deck μονάδα. Έχω ξαναπεί ότι αυτό έχουμε προσθέσει πάνω, δηλαδή το deck μονάδα, deck δεκάδα, deck number, αποτέλεσμα κτλ. Τα έχουμε προσθέσει εδώ πάνω. Έτσι, τα βλέπετε όλα εδώ πάνω, τα έχω βάλει εξ αρχής για να μην διερχόμαστε. Και εκτυπώνουμε το δεύτερο μήνυμα, το δεύτερο message, πάλι ο ίδιος τρόπος. Λέω DX το message 2 και move AH09 interrupt 21H. Το message 2 μας λέει ότι το δεκαδικό αποτέλεσμα είναι και εμφανίζει το δεκαδικό αποτέλεσμα το οποίο έχουμε. Έτσι που έχει γίνει πάνω η διαίρεση. Είναι λίγο πιο γρήγορη γιατί έχουμε μόνο 10 λεπτά και θέλω να δούμε λίγο και τις ερωτήσεις. Έχει προσθέτω και στα 2 και στη δεκάδα και στη μονάδα το 30H, έτσι για να, είπαμε, για να εμφανιστεί σε ASCII αριθμό. Μεταφέρω το deck δεκάδα στον DL. Deck μονάδα. Συνέχεια. Ζητώ το αποτέλεσμα στον DH. Δίνω τη διάρκεια του αποτελέσματος τώρα με το 16. Είναι ακριβώς το ίδιο, απλά τώρα σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εμφανίζεται ακόμη και στο δεκαδικό αλλά και στο 16αδικό. Άρα δεν αλλάζει τίποτα άλλο παρά μόνο ότι θα πρέπει να εμφανίζεται στο δεκαδικό, είπαμε το αποτέλεσμα, και στο δεκαεξαδικό. Είναι ακριβώς τα ίδια. Αλλά εδώ πέρα έχουμε μια διαφοροποίηση που θα σας δείξω από εδώ και κάτω. Έτσι, μέχρι εδώ έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο όπως και πριν. Απλά, σε αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να κάνουμε και compare. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε μια σύγκριση του AH, έτσι, της μονάδας δηλαδή με το 9. Το λόγο για ποιο, γιατί είπαμε ότι όταν έχουμε την διαίρεση, το D, έχουμε το πυλί που πηγαίνει στον AL και το υπόλοιπο στον AH, οπότε αν είναι μεγαλύτερο από 9 η μονάδα, το υπόλοιπο, λοιπόν, ουσιαστικά μας κάνει, προσθέτει, περνά μάλλον στο 10. Έτσι, οπότε εδώ πέρα θα πρέπει να κάνουμε, δεν θα μας εμφανίσει σωστά, οπότε θα πρέπει να κάνουμε αυτό το compare, να του πούμε ότι αν είναι μεγαλύτερο από το 9, θα πηγαίνει στο part 2, έτσι, θα κάνει jump στο print. Αυτά θα δούμε λίγο παρακάτω, λίγο ολοκληρωμένα, να δούμε και το print τι μας λέει.
Αν δεν το δούμε ολόκληρο, δεν μπορούμε να το. Λοιπόν, ο κώδικας μας εδώ θα τελειώσει. Λοιπόν, κάνει compare λοιπόν το 9 με το AH, σύγκριση λοιπόν του AH με το 9. Κάνει jump if above το part 2. Part 2. Να ορίσει πιο κάτω, αν δείτε, που κάνουμε add το hex στη μονάδα το 7. 7 και 6 μονάδα, έτσι. Και στη συνέχεια κάνει αν είναι εντάξει, αν δηλαδή δεν υπάρχει, αν δεν ισχύει αυτός ο περιορισμός, δηλαδή αν δεν κάνει jump στο part 2, τότε κάνει το print και εκτυπώνει το message 3, το οποίο message 3 μας λέει το δεκαεξαιρετικό αποτέλεσμα είναι αυτό. Έτσι, αν έχετε απορία, παρακαλώ ρωτήστε. Η λογική πάντως του div και του div έχει μόνο αυτή την ιδιαιτερότητα ότι έχουμε έναν καταχωρητή για το πηλίκο, τον AL, και ένα για το υπόλοιπο, το AH. Αυτό πρέπει να θυμάστε από όλο αυτό. Λοιπόν, έχουμε προχωρήσει λοιπόν ως εδώ. Βλέπουμε ότι το τονίζουμε στο 25 ότι πρέπει, για να γίνει εκτύπωση θα πρέπει ένα ψηφίο στο 16 σύστημα να έχει 0 ως 15, 16 ψηφία δηλαδή. Αν έχει 0 ως 9 για να εκτυπωθεί πρέπει να προσθέσουμε 30H για να γίνει αντίστοιχο στο χαρακτήρα στον ASCII, όπως έχουμε πει. Αν έχει τιμές από το 10 στο 15, τότε για να εκτυπωθεί θα πρέπει να προσθέσουμε μια άλλη τιμή. Δηλαδή, αν θα είναι 10 θα πρέπει να εκτυπώσουμε το α, αν είναι 11 θα πρέπει να εκτυπώσουμε το β και ούτω καθεξής. Αν προσθέσουμε είτε το 30H είτε την τιμή που υπολογίσαμε στο προηγούμενο βήμα, θα φέρουμε το αποτέλεσμα της παραπάνω άθρησης στον καταχωρητή DL και κάνουμε την αντίστοιχη κλίση interrupt 21H. Έτσι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο έχουμε τελειώσει και με το πρόγραμμά μας. Μπορούμε να το εκτελέσουμε. Κάνουμε compile. Αν όλα πάνε καλά, όπως εδώ πέρα, μπορούμε να το ονομάσουμε παράδειγμα C5. Άρα θα μας βγει προτροπή να το αποθηκεύσουμε, τη στιγμή που δεν έχουμε κάποιο λάθος. Κάνουμε αποθήκευση και το τρέχουμε. Βλέπετε, λέει, παρακαλώ, δώστε αριθμό από το 1 στο 9, για παράδειγμα το 2. Και το δεκαδικό αποτέλεσμα είναι το 0,6 και το δεκαεξαιρετικό αποτέλεσμα είναι το π. Εντάξει. Να περάσουμε λίγο σε ερωτήσεις που έχουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, αυτό μπορεί να μας χρειαστεί εδώ πέρα. Περνώντας λοιπόν ερωτήσεις της κατανόησης, μας ρωτά ποιος αριθμός θα πρέπει να προσθεθεί αν έχουμε καθαρή τιμή 10 ως 15 για να το μετατρέψουμε σε αντίστοιχη άσκη αναπαράσταση στο δεκαεξαρικό σύστημα. Πρέπει να προσθεθεί στο hex κάτω παύλα δεκάδα το 10H ή το 16. Λοιπόν, έτσι ξανθονίζω πρέπει να μπει στο hex δεκάδα που έχουμε στον κώδικά μας, 10H ή το 16. Τι τιμές στο 2, τι τιμές έχει το CS και το IP για την πρώτη εντολή compile του προγράμματός μας. Πρέπει να ανοίξουμε τον emulator μας, να κάνουμε back. Λοιπόν, να βρούμε την πρώτη εντολή που κάνει compare. Τι να είναι. Να το δούμε. Λοιπόν, με τα single bug, τώρα για να μην προχωράω, η τιμή του CS είναι η 0. Να το γράψω εδώ. Τιμή λοιπόν του CS 0718H και ο IP ισούται 0015H.
Ναι, και ποια είναι η λογική διεύθυνση και ποια είναι η φυσική διεύθυνση που θέλουμε να δούμε. Η φυσική διεύθυνση γίνεται από αυτόν τον τύπο. Εδώ είναι μεγάλο λίγο. CS επί 10H συν IP. Δηλαδή έχουμε το 0718H επί το 10H συν το 0015H όπως έχουμε πει. Άρα η φυσική μας διεύθυνση είναι το 07195 07195H. Συνέχεια, προχωράμε στο 4, γιατί στο αλφαρυθμητικό μήνυμα συνήθως βάζουμε το 10 και 13. Το 10 σημαίνει αλλαγή γραμμής, ενώ το 13 σημαίνει να πάει το χέρι στο ράζοντας στην αρχή, ή να εμφανιστεί, στην αρχή της γραμμής. Άρα το 10 αλλαγή γραμμής, 13 στην αρχή της γραμμής. Αν θέλουμε να εκτυπώσουμε, στο 5 είμαστε, αν θέλουμε να εκτυπώσουμε το αποτέλεσμα που υπολογίσαμε αμέσως μετά το αλφαρυθμητικό, στην ίδια γραμμή δηλαδή, πώς θα έπρεπε να γίνει, είναι πάρα πολύ απλό, δεν θα χρησιμοποιούσαμε το 10,13. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα ήταν όλα στην ίδια γραμμή, αφού είπαμε το 10 είναι αλλαγή και το 13 να πάει στην αρχή. Αν αντί για το τελευταίο, interrupt 21H, γράφαμε interrupt 33, τι θα γινότανε, μπορούμε να το δοκιμάσουμε και να το αιτιολογήσουμε. Λοιπόν, αν πάμε κάτω λοιπόν στο τέλος, έχουμε το interrupt 21H, αν για το τελευταίο και γράψουμε 33, θα να κάνουμε πάλι file, θα τρέξουμε, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Το γιατί. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα, γιατί το 33 ισούται με 21H. Άρα είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Σε αυτά λοιπόν, θα μπορούσα να γράψω το interrupt 21H ως interrupt και μια διαδική σειρά από 1 και 0 και πώς. Ναι, θα μπορούσαμε. 21H ισούται με 00, 1, 00, 00, 1. Οπότε, ναι, θα μπορούσαμε να το γράψουμε. 8. Η παρακάτω εντολή είναι σωστή ή όχι για να διαιρέσουμε τον AX με το 10, B μέσα σε εισαγωγικά 10. Η διαίρεση γίνεται αποκλειστικά μεταξύ του καταχωρητή AX και ενός καταχωρητή γενικού σκοπού, τελεστή ή μιας μεταβλητής μνήμης. Άρα, σε συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε μια απόλυτη τιμή. 9. Αν θέλουμε να εκτυπώσουμε ένα χαρακτήρα και να δώσουμε AX ίσον με 01 πριν το interrupt 21H, θα εκτυπωθεί ή όχι. Η απάντηση είναι ότι όχι, δεν θα εκτυπωθεί, επειδή θα πρέπει να έχουμε στον καταχωρητή AH την τιμή 02. Και άρα προηγείται ουσιαστικά το 01, οπότε δεν μπορεί να εκτυπωθεί. Και τέλος, έχουμε την τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, έχουμε την τελευταία ερώτηση που λέει πόσα byte καταλαμβάνει το κάθε αλφαρυθμητικό παρακάτω. Έχουμε το hello message DB hello. Η λέξη hello αποτελείται από 5 γράμματα. Έτσι, από 5 χαρακτήρες. Άρα, για το πρώτο έχουμε, αφού είναι 5 χαρακτήρες και είναι σε DB, προσέξτε, έτσι, σε DB, σημαίνει ότι είναι από 1 byte. Άρα, 1 byte επί 5 χαρακτήρες. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι 5 byte. Hello message, DW τώρα, πάλι hello. Το DW είναι από 2 byte το κάθε ένα, επί 5, και μας δίνει το αποτέλεσμα 10 byte. Τέλος, έχουμε το test message, DD, 10,13 hello, το οποίο DD μας δίνει από 4 byte, έτσι το κάθε ένα. Εδώ πέρα όμως θα πρέπει να προσέξουμε ότι δεν έχουμε σχέδιο το hello. Αν είχαμε σχέδιο το hello θα ήταν 4 επί 5, 20. Αλλά σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση έχουμε και το 10,13, τα οποία αποτελούν από 1 byte το καθένα. Άρα έχουμε 7. Άρα είναι 4 και 7, άρα ισούται με 28 byte. Σε αυτό το σημείο
τελειώσαμε και το σημερινό μας συστήριο. Την άλλη Τετάρτη, το υπόλοιπο. Έχετε κάποιες ερωτήσεις? Τώρα υπάρχει έχουμε μία ερώτηση για το 16αδικό. Να δούμε λίγο, να ξανατρέψουμε τον emulator. Εδώ πέρα το δεκαεξαρτητικό αποτέλεσμα είναι το π. Αυτό είναι επειδή δεν αλλάξαμε πριν μέσα τις τιμές όπως μας έλεγε, ώστε να το βρούμε στον ASCII code. Δηλαδή, αν πάμε εδώ να δούμε στον ASCII code το π, είναι το 50. Βλέπετε, αυτό το λόγο. Πάμε στον ASCII code λοιπόν, το 50 είναι το π. Αυτό το λόγο. Τέλος, γιατί είναι 4 συν 7 στον 11, εννοείται στην τελευταία ερώτηση. Να γράψω λίγο. Αν κάποιος θέλει κάποιες περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να έρθει και από κοντά να μας ρωτήσει. Πρέπει να κλείσουμε γιατί ξεκινάμε και το εργαστήριο. Λοιπόν, καλή σας μέρα. You are currently the only person in this conference.